Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι μια κατάσχεση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να προκαλέσει την καταστροφή του παγκόσμιου νομισματικού συστήματο εάν δεν μπορέσει να στηριχθεί νομικά. Τα δυτικά σχέδια για κατάσχεση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων τη Ρωσία θα πρέπει να έχουν επαρκή νομική βάση και δεν θα πρέπει να προκαλέσουν την καταστροφή του παγκόσμιου νομισματικού συστήματο, δήλωσε εκπρόσωπο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, Τζούλι Κόζακ. Αυτό το οποίο επί του πρακτέου θα συμβεί αν κατασχεθούν οι ρωσικοί πόροι θα είναι η κατάρρευση της εμπιστοσύνης, διότι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στην πραγματικότητα στηρίζεται μόνο στην εμπιστοσύνη, ότι δηλαδή οι συναλλαγές οι οποίες διεξάγονται μεταξύ των χωρών είναι πραγματικές. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια νοητική σύμβαση η οποία επιτρέπει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μια χώρα για πολιτικού λόγου θα καταστρέψει τη σύμβαση αυτή. Θα υπάρξει μια σειρά από χώρε οι οποίε θα έχουν βάσιμου φόβου πω κάποια στιγμή θα κατασχεθούν και δικοί του κρατικοί πόροι επειδή οι πολιτικέ του δεν θα είναι σύμφωνε με αυτέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο θέλει να υπάρχει νομική αιτιολόγηση για μια τέτοια ενέργεια ώστε να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη άλλων χωρών. Βεβαίως για να ισχύσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα να μην έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στα διεθνή δικαστήρια, κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ανεξάρτητε αποφάσει. Κάτι το οποίο από μόνο του είναι πολύ δύσκολο.